Σίδωρο Τσακίρη. Σίδωρο Τσακίρη, καλέστε. Γεια σας, τι κάνετε. Τι γίνεστε. Καλά και εμείς, καλά. Περιμένουμε και αύριο λίγο να δούμε προπόνηση από κοντά πάλι. Πότε, αύριο. Γενικά, ναι, Τετάρτη. Τώρα που δεν έχει μάθει, ξέρεις, ενδιάμεσα, επειδή την άλλη εβδομάδα θα εκεί, δεν θα προκύπτει ανοιχτή προπόνηση. Να το εκμεταλλευτούμε και αύριο που λέω λόγος. Έχει καλή μέρα. Πότε παίζει η ΑΕΚ. Με τι, το Σάββατο όλοι. Σάββατο όλοι. Το Σάββατο όλοι, το Σάββατο όλοι. Ναι. 5.30 ΑΕΚ με τον Αστέρα στη Φιλαδέλφεια. Ναι. Και θα, αν έχει καταφέρει να κερδίσει, θα μπορεί να περιμένει και αυτή, ξέρεις, κάποιο δωράκι. Καλά, σίγουρα δεν μπορεί να βγουν δύο κερδισμένοι στο Χάλιρο. Σωστό. Δεν γίνεται αυτό. Και παράλληλα ίσως και ένα ακόμα δώρο από το πάρκι να πάω. Πιο εύκολα δύο χαμένοι μπορεί να μου στο Χάλιρο. Φέρουν ένα χείλες. Ναι, με ένα χείλες. Ναι, ναι, εντάξει, όλα αυτά τα ντέρμπι μόνο από εκεί αρχίζουν, ούτως ή άλλως. Αλλά βλέπω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερα αυτή την εποχή. Και μεσοεπιθετικά. Κάτσε να τον δούμε σε ένα πιο δύσκολο. Ναι, εντάξει, τάξει, τώρα λέω. Ναι, θα το δούμε. Εννοείται, δεν είναι παιδιά και είναι και μια χαρά και Παναθηναϊκός. Ναι. Ξεπέρασε την κρίση και μια χαρά είναι. Και γι' αυτό πηγαίνουμε και για super playoff. Τα έχουμε πει από πριν αυτά. Ναι. Δηλαδή και την διαφορά που κάλυπτε η ΑΕΚ. Γι' αυτό εντός αγωγικών την κάλυπτε. Γιατί το λέγαμε, όσο και να μπορέσει η ΑΕΚ να κερδίσει, να κάνει, να δείξει, δεν θα μπορούσε να φτιάξει μια διαφορά που είχε φτιάξει ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα. Στο συν 8 που είχε βρεθεί και στο συν 12. Ήταν ανέφικτο να γίνει αυτό με τις αναμετρήσεις που απέμεναν για να φτάσεις μέχρι το τα play-off, ακόμα και να έκανε μόνο νίκες η ΑΕΚ που έκανε μέχρι την Τούμπα, έτσι δεν είναι. Οπότε ναι, θα πάμε σε πολύ ωραίο, σε πολύ ωραία διαδικασία play-off με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την πρωτιά και τη δεύτερη θέση που είναι καλά, και την τελευταία χρονιά που δείχνει η Champions League. Ας κρατάμε μικροκαλάθι. Μπορεί όταν φτάσουμε στη διαδικασία των play-off να είναι δύο οι ομάδες που θα διεκδικούν την πρωτιά και οι άλλες είναι 7 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Αυτό άνετα. Άνετα μπορεί να γίνει. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, κερδίζει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Φέρνει ένα στραβό αποτέλεσμα από πάω. Ναι. Μέχρι το τέλος της. Τα υπόλοιπα τρία. Ναι. Διάλεξε ένα. Εντάξει, δύσκολο. Πάω και έχει αγγελάρι με τα Γιάννηνα που πλέον δεν καίγονται κιόλας. Μόνο αυτό. Έτσι δεν έχουν άλλο μάτι δύσκολο, νομίζω. Νομίζω, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Το λεφτά μας είναι στο Βόλο. Λογικά, έτσι είναι. Αλλά δεν ξέρεις δηλαδή. Ναι, λέω πάντα βάση ποδοσφαιρικής λογικής. Γι' αυτό έλεγα το Γενάρη εγώ. Είναι για μένα πάρα πολύ καλός και το έλεγα όχι τώρα, όταν έχανε από την ΑΕΚ και ήταν 15 χρόνια. Το έλεγες, βέβαια το έλεγες. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει κάνει 2-3 στραβοπατήματα. Απαράδεκτο. Εκτός ατζέντας. Ναι, εκτός ατζέντας. Γιατί και την έδρα του, ας πούμε, πέφερε εκεί με τον Όφη, απαράδεκτο. Παιδί μου, πέρα από αυτό, κέρδισε στο 90. Κέρδισε στο 90 με το Λιβαδιακό, κέρδισε στο 92 με τον Όφη. 93-94, μην σου πω. Ναι, ναι, κέρδισε 2-0 στην Τρίπολη. Αυτά, μπορεί, αυτό μπορεί να του τύχει στα Γιάννενα. Στην Τρίπολη σου λέει ότι με φάγανε με offside. Εντάξει, φάγανε με offside, έφαγες δύο γκολ μετά το 90, ρε φίλε. Δηλαδή δεν επιτρέπεται. Το καταλαβαίνω, δεν επιτρέπεται, αλλά σου λέω ότι τι μπορεί να λέει ο καθένας. Ναι, άλλο τι μπορεί να λες και άλλο τι. Ναι, άμα δεν πάρεις το αποτέλεσμα, α πούμε, ψάχνει να βρεις γιατί δεν πήρα το αποτέλεσμα. Η λογική πάντως λέει ότι είναι πολύ πιθανό και να σου πει κάτι άλλο, ακόμα και με 4 βαθμούς να μπει ο ένας από τη δεύτερη θέση. Είναι δεύτερη θέση, πάει στη Champions League. Θα μου πεις, θα μπεις στο μίλιο Champions League, δεν θα μπεις στο μίλιο Champions League, αλλά κερδίζεις μια προκριματική φάση που θα μπορείς να είσαι πιο εύκολα την πάλι μετά για να είσαι δεδομένο στο Europa Conference. Αν δεν πεις στο Europa League, να μπεις στο Conference League εννοώ. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο, έτσι, που δεν θα υπάρχει του χρόνου. Γι' αυτό και δεν θα έχουμε ούτως ή άλλως καλή σφαγή στα play-off, όπως και οτιδήποτε. Τώρα, έχει πρέπει να εκμεταλλευτεί την αναμέτρηση αυτή, ξαναλέω, έχει να καλύψει και να καμουφλάρει κάποια προβληματάκια της, κάποιες απουσίες της, θα δούμε αν είναι και ο Αραούχο στην εξίσωση αυτή. Θυμίζω ότι σίγουρα είναι εκτός ο Μουκουντή με τον Σιμάνσκι, διότι είναι τιμωρημένοι και εκτείουν ποινή τιμωρίας με τον Αστέρα. Ο Σιμάνσκι θα εκτίσει και με τον Όφη, να θυμίσει στον κόσμο. Που σημαίνει επίσης ότι θα έχουμε αλλαγή προσώπων, δεν ξέρω αν θα έχει αλλαγή αγωνιστικής κουλτούρας εντός εικών, δηλαδή αν θα πει για παράδειγμα ο Μάνταλος θα χάβει δίπλα στον Γιόνσον για να παραμείνει αριστερά ο Πινέδα, ή αν θα έρθει ο Πινέδα στα χαφ και να πάει αριστερά ο Κατσίνοβιτς. Θυμίζω ότι αυτό το να δούμε τον Πινέδα στα χαφ έχουμε να το δούμε από το μάτς με τον Μπας Γιάννενα, εκτός που έχασε η ΑΕΚ. Βέβαια είχε δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες, ήταν καλή, θα μπορούσε να έχει βρει ένα-δύο γκολ στο πρώτο μήχρονο, αλλά από τότε έχουμε να τον δούμε εμείς να ξεκινάει τον Πινέδα δίπλα στα χαφ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γι' αυτό και αφήνει ανοιχτό είτε να δούμε τον Μάνταλο που ήταν και πιο φρέσκος, είτε να δούμε κάποιον άλλο, μπορεί ο Γαλανόπουλος αν είναι καλά. Και θέλει να διατηρήσει σε αυτό με τα δύο κεντρικά χαφ. Γιατί έχει τίποτα. Νομίζω ότι θα παίξει ο Καρισκάκης και ο Γαλανόπουλος. Κοίτα, στο Καρισκάκη θα παίξει σίγουρα αν είναι 100%. Ποιος εννοώ δεν έχει αυτό το πρόβλημα, γιατί τώρα είναι εκτός αποστολής λόγω ίωσης. Στο μάτι με το. Τέλος πάντων δεν είναι σαν τα καλά, είχε μια διαθεσία.
γιατί το ξέρετε τώρα, λέμε και ίωση και πηγαίνει το μυαλό και σε κορονοϊούς και τέτοιο. Δεν εννοώ αυτό πάντως, καμία σχέση. Και ο Αραούχο μπορεί να μπαίξει τώρα, έτσι. Είναι πολύ πιθανό το σενάριο, διότι και αυτός έχει συμπληρώσει κάρτες με αυτή που είδε στην Τούμπα και ενδέχεται να τον αφήσει εκτός ο coach προκειμένου να τον έχει στην Κρήτη και στο τελευταίο μάτσο τον Ολυμπιακό, σίγουρα έτσι, στην Φιλαδέλφεια. Και να βάλει εκεί τον Τζούμπερ, αυτό είναι δεδομένο ποιος θα παίξει. Θα χρησιμοποιήσει τον Τζούμπερ προκειμένου να έχει την ίδια αγωνιστική έτσι, φιλοσοφία με τον παίχτη που αντικαθιστά. Θυμάστε άλλωστε και στο μάτσο που παίρνει τον Ολυμπιακό. Στην 11η που δεν ξεκίνησε ο Αραούχο, ο Τζούμπερ ήταν αυτός που έπαιζε σε αυτή τη θέση και ήταν και μάλιστα πολύ καταλυτική η παρουσία του και νομίζω, επειδή χθες δεν μπορούσαμε να πούμε και πολλά αγωνιστικά, και χθες θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο νωρίς η είσοδος του, προχθές, του Τζούμπερ στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο Αραούχο μετά την κάρτα φάνηκε πολύ επηρεασμένος. Εγώ άλλο περίμενα να σου πω την αλήθεια, γιατί χθες δεν τα είπαμε αυτά. Εγώ περίμενα ότι θα έκανε ό,τι έκανε με τον Ιωνικό και ότι θα έβγαζε τον Γκαρσία. Γιατί. Το λέω γιατί ήταν μια κατάσταση ανάλογη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κλεισμένος και η παρουσία του Γκαρσία. Γι' αυτό τον έβγαλε μετά το 65. Η παρουσία του, ρε παιδί μου, το κόλπο και το έργο που είχε δύο coach, για μένα το διάβασε σωστά αυτό. Ναι. Ήταν ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ήθελε να παίξει όπως έπαιξε στη Φιλαδέλφεια. Να πιέσει ψηλά, δηλαδή. Να χτίσει από πίσω ενώ η ΑΕΚ θα πιέσει ψηλά, κατάλαβες. Όχι, όχι. Αλλά πέρα από αυτό, όπως γινόταν με το μάτς. Εγώ περίμενα να παίξει χωρίς σέντερ φορ στο τέλος γιατί. Παίζοντας με σέντερφορ, μετά μάλιστα έβαλε και τον Φανφέρτ, αν θυμάμαι καλά. Έβαλε τον Φανφέρτ γιατί πήγε από το πλάι να ανοίξει την μπάλα για να πάει ναι, με κάποιες μεγάλες μετά μετά πήγαινε συνέχεια με σέντερφορ. Έχει και τεράστια ευκαιρία όμως με το CDB. Γιατί άλλαξε το ρότα, ας πούμε, και βάλει το CDB. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία του CDB, όπως και του Βίντα η κεφαλιά που περνάει λίγο ψηλά. Σου λέει, άμα βρω γκολ, εγώ όμως το 85 θα το γυρίσω το μάτι. Ναι, ναι, του συμφωνώ. Αλλά είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, να περιμένεις τον γκολ από το CDB, ας πούμε. Εννοείται, όχι, όχι, εννοείται, όχι. Εννοείται, γιατί θα σου πω και κάτι άλλο. Και ο Τσούμπερ έκανε φάση που το έβγαλε ο Κοτάκη. Και ο Ελίας ο Σούταρη και βάλε πολύ σωστά πάλι ο Κοτάκη. Εδώ πρέπει να πούμε και για τον Κοτάκη. Το παιδί, εκτός ότι έκανε σωστές επεμβάσεις, ήταν και όλες έτσι ώστε να μην πάρει μπάλα κανείς παχτισάει. Πάρα πολύ σωστές από επεμβάσεις. Ναι, πάντα από στο πλάι και χωρίς να κινδυνεύει καθόλου η αμυνά του. Ναι. Για μένα καλά το διάβαζε, γιατί αυτό που ήθελε ήταν να παίξει πιο άμεσα μέχρι το 60, στην πλάτη της άμυνας των δύο στόπερ, το έκανε τρεις φορές σωστά. Η μία δεν σου φτάνει σωστά με το δεξιό Γκαρσία στην αρχή του παιχνιδιού, θυμάστε από τα δεξιά. Η δεύτερη που είναι η αποβολή του Ίγκασον, για μένα ξαναλέω, γιατί είναι καθαρός κανονισμός. Και φεύγει στην πλάτη πάλι και του Ίγκασον και του Κουλιεράκη, τους αφήνει ένα μέτρο πίσω, ας πούμε, μετά. Και η τρίτη είναι αυτή που μπαίνει από τα δεξιά, θυμάστε που κάνει ένα πολύ κακό τελείωμα πάλι. Ο Γκαρσία, εντάξει, δέχεται και λίγο πίεση και από τον Κουλιεράκη σωστά και δεν τελειώσε σαν τη φάση. Τρεις φορές τους έχει βγει στην πλάτη. Το θέμα είναι ότι τη μία δεν πήρε αυτό που έπρεπε, που το άλλαζε όλο τον αγώνα και τις άλλες δύο δεν κάνει κανένα τελειώμα με τον Λιβάη. Όσο για την κάρτα κυκλοφορεί σήμερα πάρα πολύ, είμαι και περίπου αν θα γίνει, ότι η Κιά δεν θα βγάλει ανακοίνωση ότι σωστά δεν υπήρξε αποβολή. Δεν σου βγάζω, ξέρει, καλά τα. Εφόσον έβγαλε τοποθετήσεις. Τι? Εφόσον έβγαλε τοποθετήσεις. Τι λένε, τι να σας πω. Ναι, σου λέω. Εφόσον άρχισε τον Λίγκα Σένα. Εφόσον άρχισε τοποθετήσεις, μάλλον θα το ξανακάνει. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Μας είναι παντελώς αδιάφορο από όταν τις ξεκίνησε η ΚΕΒ. Δεν έπρεπε να το ξεκίνησε από την αρχή. Ακριβώς. Έτσι. Έγινε, Γιώργο. Να είστε καλά. Μάλιστα. Δεν έπρεπε, εσύ, να το λες αυτό.